Λέγει προς αυτόν η γυνή, «Κύριε, δώσμη τούτο το είδωρ». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι μισούσαν το Χριστό. Το πάθος του φθόνου που έτρεφαν απέναντί του, τους έκανε να μηχανεύονται τρόπους να του κάνουν κακό. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος ήταν ένα αγκάθι για αυτούς. Δεν τον συμπαθούσαν. Τώρα που πληροφορήθηκαν πως ο Ιησούς, πλείωνας μαθητάς ποιεί και βαπτίζει ή Ιωάννης, δηλαδή έχει περισσότερους μαθητές από όσους είχε ο Ιωάννης, μένονται εναντίον του και ζητούν ευκαιρία να τον πλήξουν. Ο Χριστός, παραμυθούμενος των φθόνων αυτών, έφυγε προς βοράν, προς τη Γαλιλαία. Δεν συνέφερε στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας να συλληφθεί από τις πρώτες ημέρες της δράσεώς του. Αναγκαστικά θα περάσει από τη Σαμάρια. Οι κάτοικοι της Σαμαρίας ήταν ολοκληρωτικά έξω από τον εθνικό βίο του Ισραήλ. Ήταν λαός που πίστευε στο Θεό με πολλές ειδωλολατρικές προσμίξεις. Στο Φρέαρ του Ιακώβ συνάντησε τη Σαμαρίτιδα και συνομίλησε μαζί της. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της ομιλίας τους? Ο Χριστός βρήκε αφορμή και πιάνει συζήτηση μαζί της, ζητώντας μια μικρή υπηρεσία. Ένας θεολόγος γράφει πως ο Χριστός με κάποια επαγωγική απλότητα και δεξιοτεχνία τη ζητάει να του δώσει να πιει λίγο νερό. «Δώσμη ποιήν». Προσπαθεί να διεγείρει μια ευνοϊκή προς το πρόσωπό του διάθεση της αγνώστου γυναικός. Σε αυτήν την αμαθή και σε πολλά επιλείψιμη αποκάλυψε τον εαυτό του ο Κύριος. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει: «Ο Χριστός δεν αποκαλύπτεται απλώς και μόνο σε ψυχές που είναι απαίδευτες και τελείως αμαθείς, σαν τη Σαμαρίτιδα, αλλά σε εκείνες τις ψυχές επιλάμπει και φαίνεται που έχουν προετοιμάσει τον εαυτό τους για να μάθουν κάτι και μέσα τους έχουν γεννήσει την πίστη και προς την των τελειωτέρων επήγονται γνώσιν». Δηλαδή, βιάζονται να μάθουν τα τελειότερα μυστήρια. Φαίνεται πως τέτοια γυναίκα ήταν η Σαμαρίτιδα. Επίσης, βλέπουμε πως ο Κύριος δεν άρχισε να της ομιλεί εάν δεν έδειχνε την αρετή της. Άρχισε να τον παραδέχεται σαν εξαιρετικό πρόσωπο και να ρωτάει με άδολη περιέργεια πράγματα που έχουν σχέση με την πνευματική ζωή. Τότε ο Χριστός αποκάλυψε τον εαυτό του και αποφάσισε να της μιλήσει για υψηλά πνευματικά θέματα. Αποκάλυψε στην Σαμαρίτιδα πως είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Επίσης της αποκάλυψε την αληθινή λατρεία του Θεού. Αληθινός προσκυνητής είναι εκείνος που πολιτεύεται σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Δεν περικλείεται ο Θεός σε ένα τόπο, όπως γίνεται με τη λατρεία των Σαμαριτών, ούτε θεραπεύεται σωματικά με θυσίες και θυμιάματα, όπως κάνουν οι Ιουδαίοι στον ναό του Σολομώντος, αλλά εν πνεύματι και αληθεία, δηλαδή με την ψυχή τους και την καθαρότητα του νου τους. Πολλοί απονέμουν στο Θεό πνευματική λατρεία, δηλαδή με το νου τους, αλλά είναι έξω από την αλήθεια. Η πράξη και η θεωρία να είναι μέσα στην αλήθεια. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, κινδυνεύουμε να πέσουμε στην αίρεση. Η καθαρότητα του βίου και η ορθότητα των δογμάτων συνιστούν την αληθινή λατρεία του Θεού. Ο Ζυγαβηνός γράφει πως πνευματική λατρεία είναι η ταπεινοφροσύνη. Με ταπεινό και συντετριμμένο πνεύμα λατρεύουμε το Θεό. Όλος ο κόσμος ευρίσκεται μέσα στο πνεύμα του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο σαμαρετικός τρόπος ήταν σφαλερός. Ο Ιουδαϊκός τρόπος ήταν ορθός, αλλά σχετικά ορθός. Ο νέος τρόπος λατρείας του Θεού που υπόδειξε ο Χριστός είναι ο απολύτως ορθός. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει πως πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι μας αντικρίζοντας τη Σαμαρίτιδα. Μια γυναίκα απλή που είχε άτακτη πνευματική ζωή έχει τέτοιο ζήλο για να μάθει για τα δόγματα και τις αλήθειες του Κυρίου και τη λατρεία του Θεού, ώστε γίνεται ο έλεγχος όλων μας.
Εμείς έχουμε ενδιαφέροντα για τα πράγματα του κόσμου και αδιαφορούμε για την πίστη του Χριστού. Η περιέργειά μας είναι τόσο μεγάλη για τα ασήμαντα και άχρηστα και πολλές φορές βλαβερά πράγματα, ενώ για τις αλήθειες της πίστεως το ενδιαφέρον μας είναι μηδαμινό. Ποιος από μας στο σπίτι του διαβάζει τακτικά την Αγία Γραφή? Ποιος δείχνει να ενδιαφέρον για τη λατρεία του Θεού? Ποιος ψάχνει να βρει ανθρώπους για να συζητήσει για το Θεό? Είμαστε αμελείς στα πνευματικά και πάρα πολύ επιμελείς για τα κοσμικά. Παντού χρειάζεται η πίστη για να καταλάβουμε τα δόγματα και τις αλήθειες του Θεού. Η Σαμαρίτιδα με το ζήλο της μας κάνει να προβληματιστούμε, να ερευνήσουμε ταπεινά και να μάθουμε πώς πρέπει να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Η λατρεία του Θεού θα γίνει η σωτηρία η δική μας.